Μίδια το Ευρυπίδη, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Τρίτου στη Σχολή Τυφλών. Το Εθνικό Θέατρο Κροατίας στο Ζάκρεπ, Παντούρα Theaters. Οι δύο χώρες ενώθηκαν. Θα ήθελα να μας πείτε τις εκτιμήσεις. Άνοιξε την αυλαία του το 17ο, 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος. Ήταν τιμή μας να έχουμε την συγκεκριμένη παράσταση όχι μόνο στο φεστιβάλ, αλλά να ανοίγει την αυλαία, να είναι η επίσημη έναρξη του 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Δράματος. Ένα φεστιβάλ το οποίο τα τελευταία χρόνια εδραιώθηκε, πέτυχε τους στόχους του. Οι στόχοι κάθε χρόνο πληθαίνουν και προσπαθούμε και οι τρεις, προσπαθούν και οι τρεις διοργανωτές, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Κάθε χρόνο προσπαθούν οι διοργανωτές να ανεβαίνουν το σκαλοπάτι πιο πάνω. Πέρα από τις διάφορες δυσκολίες που είχαμε, τις οικονομικές δυσκολίες, με την οικονομική κρίση που ταλανίζει τις τσέπες όλων μας, είχαμε κόκκινες γραμμές. Να μην μειωθεί η ποιότητα, το αποτέλεσμα και η προσφορά στο θεατρόφιλο κοινό της Κύπρου, αλλά και στους ξένους για φέτος. Για αυλαία πάντως ήταν μια εξαιρετική παραγωγή, την οποία συζητιέται. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που παίχτηκε στην Πάφο, άφησε πάρα πολλά έντονα συναισθήματα. Έχει αφήσει τις καλύτερες κριτικές, έχει χαρακτηριστεί από ανθρώπους του θεάτρου, οι δήμονες του θεάτρου, ότι ίσως να είναι και μία από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί στα 18 χρόνια του φεστιβάλ. Θεωρούμε επίτευγμα το ότι η συγκεκριμένη παραγωγή όχι μόνο παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ, άνοιξε την αυλαία του φεστιβάλ, δώσαμε στο κοινό μια παραγωγή η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, τόσο για την εξαιρετική σκηνοθεσία, για την καλλιτεχνική άρτια σκηνοθεσία του Τομάς Παντούρ, όσο και για την αξιοθαύμαστη, θα μπορώ να χαρακτηρίσω, ερμηνεία της Άλμα Πρίτσκα, μιας ηθοποιού η οποία βραβεύτηκε για τη συγκεκριμένη ερμηνεία στον ομότιμο ρόλο της Μίδιας. Της χάρισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στην Κροατία. Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Και ναι, την είχαμε φέτος στο φεστιβάλ, άνοιξε την αυλαία του φεστιβάλ, σχολιάστηκε από όλους, δείξαμε οι διοργανωτές αυτό που μπορούμε να κάνουμε με λίγα χρήματα, να προσφέρουμε θέατρο και να προσφέρουμε καλό θέατρο. Πιστεύω ότι είναι ένα στοίχημα που κερδίθηκε. Ένα στοίχημα που κερδίθηκε, ακολουθούν 6 άλλες παραστάσεις. Mm-hmm. Έχουμε τον φιλοκτήτη του Σοφοκλή την ερχόμενη 3η 8 Ιουλίου με πρεμιέρα στο Κούριο. Ακολούθως θα έχουμε το Ορέστια Χοϊφόρε Ευμενίδες από το Ινστιτούτο Νασιονάλε την Τράμα Αντίκο από τις Σιρακούσες. Τον Ιδίποδα Ιντίπε βασισμένο στο Σοφοκλή, σε κείμενο του Ολιβιέρ και Μέιντ από το Βέλγιο, και τέλος την Άλκιστη του Ευρυπίδη από το Αμφίκτιο Θέατρο σε σκηνοθεσία Νίκος Χαρλάμπος. Ξεχάσαμε να πούμε όμως τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί στις 13 και 14 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Παρότι είχε ένα τύχημα η κυρία Καβογιάννη πριν από κάποιες μέρες, επιβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, βρίσκεται σε ανάρρωση, ακυρώθηκαν οι παραστάσεις στην Ελλάδα, όμως θα την έχουμε μαζί μας. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τον παραγωγό. Mm-hmm. Της ευχόμαστε και δημόσια καλή ανάρρωση. Θα είναι μαζί μας στις 13 και 14 Ιουλίου. Ένας γεμάτος θεατρικός Ιούλης, προσφορά των διοργανωτών στο θεατρόφιλο κοινό. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη μου, είναι ότι όλες οι παραστάσεις συνοδεύονται από αγγλικούς και ελληνικούς υπέρτιτλους. Mm-hmm. Παρουσιάζονται παραστάσεις στη γλώσσα του θεατρικού σχήματος, το οποίο επισκέπτεται και παρουσιάζει την παράστασή του στην Κύπρο. Και ο Κύπριος θεατής μπορεί να διαβάσει τους υπέρτιτλους στα ελληνικά και οι τουρίστες να ακούν στην
στη γλώσσα της χώρας και να διαβάζουν τους υπερτίτλους στην αγγλική γλώσσα. Μόνο μια σημείωση ότι ο φιλοκτήτης, η παραγωγή της ΕΘΑΛ, θα συνοδεύεται και από ρώσικους υπερτίτλους. Και από ρώσικους υπερτίτλους. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να καλέσουμε το θεατρόφιλο και μη κοινών της Κύπρου να κοπιάσει, να δει παραστάσεις. Φέτος, χάρη στις άοκνες προσπάθειες σας και στην πολύτιμη και συμβολή και του Υπουργείου, οι τιμές έχουν... Ακριβώς. Έχουν πέσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να δώσουν την ευκαιρία, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι προνομία, είναι δικαίωμα. Ο πολιτισμός είναι δικαίωμα και οι τρεις διοργανωτές φέτος είχαμε κόκκινη γραμμή ότι ναι, οφείλουμε να προσφέρουμε, να δώσουμε την ευκαιρία στους Κύπριους, σε όλο το θεατρόφιλο κοινό εντός και εκτός Κύπρου, να δουν παραστάσεις με σημειωμένο εισιτήριο. Να αναφέρουμε και τις τιμές των εισιτηρίων. Το κανονικό εισιτήριο, όπως το ονομάζουμε όλοι, είναι 10 ευρώ και το μειωμένο στα 5 ευρώ. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό φέτος είναι ότι όλες οι παραστάσεις του φεστιβάλ εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ΠΑΦΟΣ 2017. Η ΠΑΦΟΣ μας τιμά. Οφείλουμε να τυπίσουμε και εμείς την ΠΑΦΟ. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι απλά η ΠΑΦΟΣ, είναι ολόκληρη Κύπρος.